Αγαπητοί αδελφοί, να κάνουμε τη γνωστή αναστάσιμη προσευχή. Φωτίζου, φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επισέ ανέτειλε, χόρευε νυν και αγάλου Σιών, σύ δε αγνή τέρπου Θεοτόκε, εν τη εγέρση του τόκου σου. Χριστός Ανέστη, χαίρετε εν Κυρίω. Μας αξιώνει ο Θεός και πάλι να ανταμώσουμε σε αυτή την τακτική διαδικτυακή εκπομπή μας και να σας εκφράσω τη χαρά μου και την ικανοποίησή μου και την αγάπη μου για την ανταπόκριση την οποία επιδεικνύεται βλέποντας κάποια στοιχεία ή και ολόκληρη αυτή την εκπομπή, γεγονός που σημαίνει ότι επιτυγχάνει έναν από τους κύριους σκοπούς της, που είναι η επικοινωνία και η διδαχή εις εαυτούς και αλλήλους. Γιατί όπως σας έχω πει, και εγώ διδάσκομαι προσωπικά, αλλά και εσείς μέσα από την εμπειρία και την χαριτωμένη πνευματικά ζωή του προφητάνακτα Δαβίδ, κάνοντας το ψαλτήριο έναν οδηγό στην καθημερινότητά μας. Σας θυμίζω πως έχουμε ξεκινήσει την σύντομη ερμηνεία των ψαλμών της ακολουθίας του Μεγάλου Αποδείπνου, που και αυτό εντάσσεται στις βραδινές προσευχές οι οποίες κατακλείουν την πορεία του χριστιανού μέσα στην ημέρα, στην καθημερινότητα και τον προετοιμάζουν για την ανάπαυση, την κατάκληση, τον ύπνο τον βραδινό και την παράδοση πραγματικά στα χέρια του Θεού, όπως και όλη η ζωή του θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυτήν την αυτοπαράδοση στα χέρια του Θεού. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τον 24ο ψαλμό, ο οποίος αποτελεί μέρος της δεύτερης τριψαλμίας των πρώτων εισαγωγικών ψαλμών της ακολουθίας του Μεγάλου Αποδείπνου. Στο Μέγα Απόδεινο, λησμόνησα να σας πω, ότι γίνεται μία απομίμηση του πρωινού εξάψαλμου, δηλαδή του εξάψαλμου της ακολουθίας του όρθου, των έξι ψαλμών. Κατά απομίμηση λοιπόν ακριβή, έχουμε και έξι ψαλμούς στην αρχή του Μεγάλου Αποδείπνου και τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι αυτού του εξαψάλμου με τους τρεις τελευταίους ψαλμούς. 24ος ψαλμός λοιπόν, ψαλμός το Δαβίδ, ένας ψαλμός δηλαδή που η πατρότητά του αναμφιβόλως ανήκει στον προφητάνακτα, ένας ψαλμός που οι λόγοι του Ισραηλιτικού ναού τον χαρακτηρίζουν ως αλφαβητικόν, διότι είναι μία ακροστοιχίδα αυτός ο ψαλμός στην εβραϊκή γλώσσα, κάθε πρώτη λέξη, κάθε πρωτόγραμμα, κάθε στίχου αποτελούν ακροστοιχίδα του εβραϊκού αλφαβήτου. Αυτό βέβαια δεν επηρεάζει σε τίποτα το βαθύτερο νόημα του ψαλμού, που έχει έντονες εναλλαγές. Έχει προσευχή, έχει συναισθήματα, έχει εμπιστοσύνη, έχει ταπείνωση από μεριάς του συγγραφέα απέναντι στο Θεό και απέναντι στους ανθρώπους, για να καταλήξει πάλι σε αυτή την προσευχή, ώστε ο Θεός να φωτίζει και να καθοδηγεί το δρόμο του συντάκτη και το δρόμο του αναγνώστη αυτού του ψαλμού, όποιο ανθρώπου δηλαδή καταφεύγει με πίστη στα λόγια αυτά. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η ψαλμή είναι θεοδίδακτη, με την έννοια ότι ο Θεός υπέδειξε στο Δαβίδ τα λόγια που θα χρησιμοποιεί όταν του μιλά, όταν προσεύχεται σε εκείνον. Τολμώ να πω πως ο σημερινός ψαλμός έχει μία πολύ πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Έχει μία πολύ σαφή αντιστοιχία με τις συνθήκες της καθημερινότητάς μας και ιδιαίτερα της καθημερινότητας που περνούμε τώρα στην κορύφωση και στην ιδιαίτερη δυσκολία που διανύουμε εξαιτίας της γνωστής επιδημίας που κυριαρχεί στον τόπο μας και της τάσης των ευσεβών ανθρώπων
απέναντι σε όλο αυτό το φαινόμενο. Και θα δείτε στη συνέχεια τι ακριβώς εννοώ. «Προσέ, Κύριε, λοιπόν», λέει ο Δαβίδ, «ήρα την ψυχήν μου ο Θεός μου, επί σύ πέπιθα. Σε σένα, Θεέ μου, σήκωσα, ύψωσα την ψυχή μου και σε σένα έχω δείξει από παλιά την απόλυτη εμπιστοσύνη μου. Σε σένα έχω ακουμπήσει την πίστη μου. Ύψωσα, σήκωσα όμως». Η προσευχή δεν είναι ένα επίπεδο γεγονός. Ούτε ένα γεγονός που υποβιβάζει, δηλαδή πηγαίνει πιο κάτω από το επίπεδο των άνθρωπων. Αλλά είναι ένα υψοποιό γεγονός. Ένα γεγονός που αναβιβάζει την ψυχή σε άλλες σφαίρες. Και για το λόγο αυτό η Εκκλησία, δανειζόμενη πολλές φορές εκφράσεις του Δαβίδ και άλλων οσίων και Αγίων ανδρών, τόσο πριν το Χριστό όσο και μετά το Χριστό, τονίζει αυτή την υψοποιό κίνηση της προσευχής και μας καλεί πάσαν νυν βιωτικήν αποθώμεθα μέρημναν και άνος χόμεν το νουν και τας καρδίας, όπως γνωρίζουμε όλοι από τα λατρευτικά παραγγέλματα και τους λατρευτικούς ύμνους της Θείας Λειτουργίας. Ο Χριστός, όταν ελάμβανε πολλές από τις αποκαλύψεις και τα μηνύματα και επικοινωνούσε με τον Θεό Πατέρα Του, ανέβαινε στα ύψη, στα όρη. Και την θεότητά Του, μία αμυδρή ακτίδα της θεότητός Του, της θεϊκής Του δυνάμεως και δόξας, την αποκάλυψε σε ένα όρος, με τα δεδομένα βέβαια της γεωφυσικής στην περιοχή εκεί. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο Θεός, όπως αλλού λέει πάλι δια του Δαβίδ, θέλει τον άνθρωπο να ανεβαίνει. Όταν προσεύχεται να ανεβαίνει, να ξεφεύγει δηλαδή από τα υγιεινά, να υπερέρεται, να υπερυψώνεται. Και με τα φτερά που του δίνει η προσευχή να φτερουγίζει προς το Θεό για να επικοινωνήσει και για να τροφοδοτηθεί. Σας θυμίζω κάποια πράγματα που έχουμε πει και στο παρελθόν. Η προσευχή είναι ζωντανή όταν διασώζει αυτά τα δύο στοιχεία της επικοινωνίας ζωντανών προσώπων, το αρχέτυπό μας, το καλούπι μας να πω έτσι πολύ απλά, είναι ο Θεός και εμείς είμαστε τα αντίγραφά Του. Το πρώτο πρόσωπο είναι ο Θεός. Και από το χάρη στο θείο πρόσωπο αυτό, το πρόσωπο του Θεού, δημιουργηθήκαμε και εμείς ως αντίγραφα για να τον κοιτάμε. Πρόσωπο σημαίνει προς-όψ, αυτό που έχω απέναντί μου. Αν ένας άνθρωπος έχει απέναντί του λύκους, θα μάθει να γριλίζει. Αν ένας άνθρωπος έχει απέναντί του άλλα ζώα, θα μάθει να μιμείται τη δική του φωνή. Αν έχει άνθρωπο, θα μάθει να λέει λέξεις και να επικοινωνεί. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η επικοινωνία της προσευχής δεν είναι με τον αέρα, ούτε εκπέμπουμε μηνύματα στο υπερπέραν και όπου πιάσουνε, αλλά είναι επικοινωνία ζωντανών, αληθινών και φανερών προσώπων. Αν εμείς δεν βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού στην προσευχή, δεν βλέπουμε το Θεό, δεν αισθανόμεθα το Θεό στην προσευχή μας, είναι δικό μας το πρόβλημα. Ο Θεός πάντοτε έρχεται και πάντα είναι παρόν, αλλά πρέπει να φύγει η ομίχλη της ψυχής για να δει ξεκάθαρα το Θεό. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πως δεν απευθυνόμεθα στον Θεό ως πνεύμα, σαφώς βέβαια, πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν μας, το λέει ο Κύριός μας, αλλά στο Θεό ως πρόσωπο. Και μάλιστα πρόσωπο πολύ αγαπητό, το πιο αγαπητό, το πιο ασφαλές, το πιο σίγουρο, το πιο έμπιστο. Ίσως εάν κατανοήσουμε το Θεό ως Πατέρα
και απευθυνθούμε σε αυτόν με όλη αυτή την ιότητα, δηλαδή την ιδιότητα του παιδιού που αισθάνεται προς τον Πατέρα του αισθήματα αγάπης, σεβασμού, δέους, που υπόκειται στη δική του προστασία, στη δική του στοργή, στη δική του ασφάλεια. Όταν νιώσουμε πραγματικά παιδιά του Θεού, τότε θα μπορέσουμε και να τον εμπιστευθούμε, αλλά κυρίως και να επικοινωνούμε με θάρρος μαζί του, θάρρος που μας έδωσε ο ίδιος. Το ένα στοιχείο λοιπόν της προσευχής είναι η επικοινωνία και το άλλο στοιχείο είναι η τροφοδοσία. Καθημερινά γνωρίζετε, γνωρίζομαι όλοι, πως η ζωή μας και η χάρη που ο Θεός μας δίνει σπαταλιέται σε πάρα πολλά πράγματα. Και αισθανόμαστε, αν μου επιτραπεί έκφραση, ένα στράγγιγμα της υπάρξεώς μας, δίνοντας, πολλές φορές όπως είπα και σπαταλώντας άσκοπα, αδειάζει η αποθήκη της ψυχής. Και πρέπει να ξαναγεμίσει, πρέπει να τροφοδοτηθεί η ψυχή. Όπως ακριβώς παίρνουμε το καλώδιο και το ενώνουμε με την πηγή της ενέργειας που είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, για να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας ή να δώσουμε δύναμη στο μηχάνημά μας. Έτσι ακριβώς και η ψυχή με το καλώδιο της προσευχής έρχεται να ενωθεί με την πηγή της ενέργειας, της τροφής και ενέργεια φυσικά του Θεού, βασική, πέραν της αγάπης το που όλοι γνωρίζουμε, είναι ότι ο Θεός χαρίζει ζωή από τη ζωή Του και χάρη από τη χάρη Του. Και έτσι ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να αισθάνεται και θρεμμένος και επικοινωνών με τον Πατέρα Του, δια της προσευχής Του. Αυτό εκφράζει ακριβώς ο Δαβίδ. «Μη κατεσχυνθεί, μη δε καταγελώσα το σαν με η εχθρή μου. Ας μην ντροπιαστώ με όλη αυτή την κίνηση που κάνω, να προσευχηθώ, να υψωθεί η ψυχή μου σε σένα, να σε εμπιστευθώ, να σου ακουμπήσω τα αιτήματά μου. Μη γυρίσω στους ανθρώπους καταντροπιασμένος ότι ο Θεός μου δεν με άκουσε και με απέπεμψε ή αδιαφόρησε για μένα και κυριολεκτικά γίνω περίγελος τον γύρο μου. Και γάρ πάντες οι υπομένοντέσε, ουμή κατεσχυνθώσε. Γιατί Κύριε, όσοι παραμένουν πιστοί σε αυτό που μας υποσχέθηκες, ότι δηλαδή εμείς θα σε αγαπούμε και εσύ θα εκπληρώνεις τα αιτήματά μας και θα μας προστατεύεις, η Διαθήκη δηλαδή που έχουμε συνάψει μεταξύ μας, πιστός εσύ σε αυτή τη Διαθήκη, τη Συμφωνία, πιστοί και εμείς από τη δική μας πλευρά, δεν πρόκειται να ντροπιαστούμε ποτέ, εμείς τουλάχιστον οι άνθρωποι, γιατί εσύ ξέρεις να κρατάς το λόγο σου. Αυτές οι δύο τελευταίες φράσεις στην ουσία αποτελούν ένα βαθύ κομμάτι της υπάρξεώς μας αυτή την περίοδο. Γνωρίζομαι όλοι πως αυτό που διακυβεύεται στη συγκεκριμένη συγκυρία δεν είναι τόσο η υγεία μας ή η προτεραιότητα της επιστήμης που βρίσκει γρήγορα τις ικανές λύσεις για να λυθούν τα προβλήματα της ασθένειας, αλλά αυτό που προέχει είναι πως ο άνθρωπος όσο απομακρύνεται από το Θεό και εμπιστεύεται άλλες πηγές δυνάμεως, όπως η επιστήμη, όπως η λογική, όπως οι προσωπικές του ικανότητες, δυνατότητες, ο άνθρωπος λοιπόν που απομακρύνεται στην ουσία αισθάνεται αυτάρκης, αυτόνομος και όσο αυτονομούμαστε από την πηγή της ζωής και της χάρης, τόσο τα αποτελέσματα μακραίνουν στο να πραγματοποιηθούν. Γι' αυτό και η καθυστέρηση σε όλη τη λύτρωση που επιθυμούμε όλοι μας από την ασθένεια. Βλέπουμε πως οι άνθρωποι
έβαλαν σε δεύτερη προτεραιότητα το θαύμα, την θαυμαστή πρόνοια του Θεού, και σε πρώτη προτεραιότητα την λογική, τους τύπους, την επιστήμη, τις ουσίες και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και κάποιες φωνές οι οποίες αντιδρούν και αντιστέκονται και ζητούν από τους ανθρώπους εξ ονόματος του Θεού να μην απομακρυνθούν από την πίστη, να μην απομακρυνθούν από αυτόν που είναι η πηγή της ζωής, αντικαθιστώντας τον με μια ψυχρή λογική και επιστημονική αντιμετώπιση. Χωρίς να απορρίψουν τη λογική, χωρίς να απορρίψουν την επιστήμη και τα επιτεύγματά της. Ας δίνουμε πάντοτε μία προτεραιότητα στην πίστη και την εμπιστοσύνη μας στον ουράνιο Πατέρα μας. Σίγουρα, πολλοί και ιδιαίτερα εκείνοι που προπαγανδίζουν μόνον τη δύναμη της επιστήμης και της λογικής, περιμένουν να επιβεβαιωθούν όταν θα αρρωστήσει και ο τελευταίος ευσεβής άνθρωπος που εμπιστεύεται τη χάρη του Θεού. Περιμένουν στη γωνία για να χαρούν και για να καταγελάσουν, όπως εδώ πέρα μας αναφέρει ο Δαβίδ, να κάνουν περίγελο δηλαδή τον τελευταίο ευσεβή άνθρωπο ο οποίος ζητούσε την εμπιστοσύνη στο Θεό, προσπαθούσε να απομακρύνει το φόβο, καλλιεργούσε τον σεβασμό απέναντι στην ασθένεια, αλλά όχι τον πανικό, για να τον χαρακτηρίσουν αυτόν τον άνθρωπο ως αρνητή, ως αντιδραστικό, ακόμη και ως ψεκασμένο, όπως ακούστηκε από επίσημα χείλη, και όταν τον δουν να αρρωστήσει, να τον υποχρεώσουν ακόμη και να πει μετά την αποθεραπεία του ή και μέσα στην αρρώστια του πόσο λάθος έκανε που καλλιεργούσε την αφοβία απέναντι στην ασθένεια. Αδελφοί, ανέκαθεν και όχι μόνον τώρα, οι άνθρωποι της ευσεβίας θα διώκονται. Και όχι απλά θα διώκονται, αλλά και θα βρίσκονται υπογωνία, δηλαδή θα τους περιμένουν στη γωνία για να τους προσάψουν όλες τις κατηγορίες για τον φανατισμό, για τον ηθικισμό, για τον φαρισαϊσμό, για όλα εκείνα τα οποία οι άνθρωποι της λογικής και οι άνθρωποι της ασέβειας κατ' ουσίαν θεωρούν ως αντίθετα της πραγματικής ευσέβειας. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι ένας μεγάλος πειρασμός που ιδιαίτερα έχει αναδείξει αυτή η ασθένεια στις μέρες μας είναι και αυτός, ότι οι ευσεβείς άνθρωποι που κρατούν ψηλά τη σημαία της αληθινής πίστης, της εμπιστοσύνης στο Θεό, της εμπιστοσύνης στο θαύμα, της εμπιστοσύνης στη Θεία Χάρη και βέβαια ακολουθούν και τις επιταγές της επιστήμης, της πολιτείας, της λογικής, θα υποχρεωθούν να γίνουν καταγέλαστοι, θα θεωρηθούν γραφικοί όταν αρρωστήσουν ή όταν βρεθούν στον δύσκολο πειρασμό αυτής της ασθένειας που περνούμε. Γι' αυτό ας έχουν θάρρος πάντοτε οι άνθρωποι του Θεού και ας μένουν ακλόνητοι σε αυτά που πιστεύουν. Διότι η αλήθεια είναι κάτι που συνήθως ακολουθούν οι ολίγοι και πολλές φορές ο ένας, όπως χαρακτηριστικά μου γράφει σε ένα ιδιόχειρο σημείωμά του ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος και πνευματικός μας πατέρας, καθοδηγητής μας στην Ιερουσύνη, αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Πολλές φορές λοιπόν την αλήθεια την ακολουθούν οι λίγοι και μερικές φορές ο ένας. Αλλά στο τέλος η αλήθεια των λίγων ή του ενός, αυτή είναι που υπερισχύει και όχι η λογική των πολλών εντός εισαγωγικών. Γι' αυτό ας περιμένουμε και ας παρακαλούμε με ταπείνωση και σεβασμό προς την ελευθερία του καθενός, αλλά πρωτίστως με ταπείνωση στο Θεό, ας παρακαλούμε να μας κρατά ενωμένους και κυρίως να καθοδηγεί τους πάντες στην ευσέβεια, την πίστη και την αγάπη προς εκείνον. Εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς.
Ξέρω, ακριβώς αυτό που λέγαμε μόλις τώρα, ξέρω πως στο τέλος θα ντροπιαστούν όχι οι δίκαιοι που πήλπισαν στο Θεό, αλλά αυτοί που αδικαιολόγητα παραβιάζουν τον νόμο του Θεού. Προσέξτε, διακενής σημαίνει αδικαιολόγητα και συνεχώς. Πολλές φορές χρειάζεται να γίνει μια οικονομία τρόπον την να αναστείλουμε τη λειτουργία κάποιου θείου νόμου ή κάποιου θείου θεϊκού κανόνα, επειδή ο ίδιος ο Θεός μας φωτίζει να το κάνουμε αυτό. Άλλο πράγμα αυτό. Αλλά όταν καθιερώνουμε την εξαίρεση, την παρέκβαση, την παραβίαση των κανόνων και των θείων νόμων, τότε μας περιμένει η κατεσχήνη του Θεού, μας περιμένει το ντρόπιασμά μας και η απογύμνωσή μας από τη χάρη Του. Είτε αυτό αφορά την απλή, μικρή, ασήμαντη καθημερινότητά μας, είτε αυτό αφορά μεγάλα γεγονότα όπως αυτά που έχουν παγκόσμια εμβέλεια. Τα σοδού Σου, Κύριε, γνωρισόν με και τα στρίβου Σου δίδαξόν με. Θεέ μου, πάντα στη ζωή μου. Βοήθησέ με να έχω γνώση, από Σένα γνώση, ποιος είναι ο δρόμος Σου. Αλλά και δίδαξέ με ποια είναι τα μονοπάτια Σου, ποια είναι η πεπατημένη οδός. Και οι πλατείς δρόμοι και τα μικρά πατητά και όχι ανοιγμένα από μηχανήματα, μονοπάτια. Αυτά δηλαδή που τα πάτησαν οι άνθρωποι και έκαναν έναν μικρό πρόχειρο δρομάκο. Όλα αυτά αν οδηγούν σε Σένα, τότε είναι καλό και ευλογημένο να μου τα γνωρίζεις, να μου τα μαθαίνεις, να μου υποδεικνύεις ποιον δρόμο να πάρω, ποιο μονοπάτι να τραβήξω. Αν όμως δεν οδηγούν σε Σένα και με οδηγούν στην απώλεια, εμπόδισέ με και δείξε μου ξανά πώς θα βρω το δρόμο μου. Οδήγησόν με επί την αλήθειά Σου και δίδαξόν με ότι Σύ ο Θεός ο σωτήρ μου και Σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Δίδαξέ με λοιπόν και οδήγησέ με σε αυτό που είσαι εσύ. Είσαι η αλήθεια. Μας το αποκάλυψε ο Χριστός βέβαια. Ο Δαβίδ δεν το ξέρει εδώ ακόμη ότι η αλήθεια είναι πρόσωπο, αλλά έχει στο νου του κάτι άλλο σημαντικό για την αλήθεια. Οδήγησέ με στην αλήθεια σημαίνει οδήγησέ με να καταλάβω ότι εκπληρώνεις τις υποσχέσεις Σου και είσαι αληθινός σε ό,τι λες. Ότι δεν παραπλανάς, ότι δεν εμφανίζεις την αλήθεια μισή-μισή ή μας οδηγείς σε άλλους δρόμους, αλλά είσαι ξεκάθαρος και φωτεινός και κυρίως τηρείς τις επαγγελίες Σου. Και καθημερινά δίδαξέ με ότι Εσύ είσαι ο Θεός μου, ο Δημιουργός μου, ο Διασώστης μου, που με διασώζει από τους κινδύνους της καθημερινότητας, και νομίζω ότι είναι και η βάση της κάθε προσευχής αυτή η φράση. Πριν ξεκινήσουμε την προσευχή μας, σας λέμε ένα πρόλογο. Θεέ μου, τόσα χρόνια κοντά Σου και δεν έμαθα τίποτα για Σένα. Δεν έχω καταφέρει τίποτα. Μπορείς να με φωτίσεις. Μπορείς να με οδηγήσεις. Γιατί σίγουρα τον πνευματικό μας θα τον βλέπουμε, αλλά θα τον βλέπουμε κάπως αραιά. Καθημερινά όμως αντιμετωπίζουμε χίλια διλήμματα. Με σκέψεις, με πράξεις, με γεγονότα. Τι θα γίνει, πώς θα καθοδηγηθούμε, πώς θα οδηγηθούμε στην αλήθεια. Μέσα από τη φωνή του Θεού που λέγεται συνείδηση. Ας ξυπνήσεις λοιπόν, Θεέ μου, είναι σαν να Του λέμε, δίδαξέ μας που είναι το θέλημά Σου, ας ξυπνήσεις μέσα μας την αλήθεια Σου για να μπορέσουμε να Σε αναζητήσουμε, να Σε βρούμε, να σε κάνουμε τον πνευματικό της κάθε στιγμής μας. Να το πω έτσι πολύ απλά. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς κατά το έλεος Σου. Κύριε, υπάρχουν αστοχίες, λάθη, απομακρύνσεις από Σένα, καταπατήσεις των υποσχέσεών μας προς Εσένα, αμαρτίες με μια λέξη, οι οποίες διαπράχθηκαν
είτε στην περίοδο της νεότητας που είναι και άπειρη, διακρίνεται για την απειρία της, και ασυγκράτητη, αμαρτίες λοιπόν που κάναμε νέοι, χωρίς σκέψη και χωρίς κάποια όρια, και αμαρτίες που κάναμε χωρίς να γνωρίζουμε ότι είναι αμαρτίες, είδαμε τη συνέπειά τους μετά, την πάθαμε δηλαδή χωρίς να το καταλάβουμε και μετά καταλάβαμε τι έγινε και μάθαμε στο εξής να μην την ακολουθούμε, να μην επαναλαμβάνουμε αυτές τις αστοχίες. Αυτά λοιπόν μην τα θυμηθείς. Μα δεν ζητούμε από το Θεό να μην θυμάται μόνο αυτά, ζητούμε από το Θεό να τα σβήσει όλα και το κάνει. Σε κάθε μας εξομολόγηση, είτε αυτό αφορά την προσωπική μας εξομολόγηση κάθε βράδυ, όπως έχουμε πει μετά τη βραδινή μας προσευχή, είτε αυτό αφορά το σύνολο αυτών των προσωπικών εξομολογήσεων όταν πάμε στον πνευματικό μας και του τα λέμε όλα, και στις δύο περιπτώσεις ο Θεός από την διάθεση που θα επιδείξουμε και πριν ακόμη φτάσουμε στο τελικό, στην τελική πράξη της εξομολογήσεως, μας έχει συγχωρήσει, δηλαδή έχει διαγράψει, έχει σβήσει από τη μνήμη του τα πάντα. Όταν ζητάμε από τον Θεό να μας έχει στη μνήμη Του, αυτό που ευχόμαστε και στους κεκοιμημένους αιωνία η μνήμη, δηλαδή να είμαστε γραμμένοι μέσα στη μνήμη του Θεού, στο βιβλίο της ζωής, αυτό είναι το μοναδικό που ο Θεός συγκρατά στη μνήμη Του, τις αμαρτίες μας, όταν με συντριβή και μετάνοια τις καταθέσουμε και τις ομολογήσουμε, τις σβήνει και τις ξεχνά ο ίδιος. Καλό είναι να τις ξεχνάμε κι εμείς. Δεν ωφελεί να θυμόμαστε συγκεκριμένες αμαρτωλές πράξεις που είτε θα μας στενοχωρήσουν, είτε θα μας απελπίσουν και κάποια στιγμή θα μας βάλει ο διάβολος να τις ξανακάνουμε, αφού ο Θεός δήθεν δεν έχει καμία αγάπη και καμία εκτίμηση σε μας. Προσέξτε το αυτό. Το αντίθετο, ο Θεός σβήνει και ξεχνά. Και εμείς να ξεχνούμε και τις αμαρτίες μας και τις στενοχώριες μας. Μνήστη τι μου ένε και της Χριστότητος σου, Κύριε. Εσύ, Κύριε, που έχεις τόση καλοσύνη. Θυμήσουμε. Μην με ξεχνάς. Γράψε με στη μνήμη σου. Είναι ακριβώς αυτό που μόλις τώρα είπαμε για το Θεό. Θέλω να είμαι στην καλή ανάμνηση για μένα, στην καλή εικόνα, στην ευδοκία, στην καλή γνώμη τη δική σου. Αυτό με ενδιαφέρει. Όχι των ανθρώπων, αλλά η δική σου, Θεέ μου. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτου νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδώ. Ο Κύριος μας είναι καλός, γεύσαστε, λέει αλλού πάλι ο Δαβίδ, και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, ότι είναι καλός, Χριστός. Εδώ μα είναι και κάτι άλλο, είναι και ευθύς, δηλαδή είναι αγαθός, αλλά είναι και δίκαιος. Ευθύς συνήθως είναι αυτός που τηρεί τον νόμο, άρα ο δίκαιος. Και τις εντολές του νόμου του, θα τις διδάξει και σε όσους παρεκτρέπονται στο διάβα της ζωής, σε όσους τον ξεχνάνε, σε όσους τον παραθεωρούν. Ο Θεός δεν θα πάψει να τους διδάσκει, δεν θα πάψει να τους παιδαγωγεί, δεν θα πάψει να τους καθοδηγεί, όσο και αν τον αρνούνται. Μέχρι ότου η αμαρτία τους υπερπερισσεύσει και τους εγκαταλείψει ο Θεός για να ζήσουν με την μόνιμη επιλογή να μην είναι κοντά Του και να μην δέχονται ούτε τη διδαχή Του, ούτε την καθοδήγησή Του, ούτε την προστασία Του. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Αλλά ποιους θα διδάξει και ποιους θα καθοδηγήσει? Τους πραείς. Λέει ο Χριστός, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία. Ο ήρεμος εξωτερικά πρέπει να συνοδεύεται από την γλυκύτητα και την ειρήνη της ψυχής που είναι η ταπείνωση. Το θεμέλιο όλων των αρετών, το θεμέλιο της σχέσης, της αρμονικής σχέσης με το Θεό είναι μόνον η ταπείνωση. Και μόνον πάνω σε αυτή όταν ο χριστιανός έρχεται και καθοδηγείται και εμπιστεύεται το Θεό, τότε ο Θεός
τον αγκαλιάζει. Δεν τον αποστρέφεται, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινής δε, θίδωσε χάρη. Και ταπεινός και πράος και ησύχιος και τρέμων τους λόγους του Κυρίου, όπως λέει αλλού πάλι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, προς τι να επιβλέψω ημί επί των πράων των ησύχιων και τρέμοντά μου τους λόγους και ταπεινών. Ταπεινός λοιπόν είναι μόνον ο άνθρωπος της γνήσιας πραότητας. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσι την Διαθήκη αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Όλες οι διαδρομές οδή μονοπάτια που οδηγούν στο Θεό, που μας δείχνουν τη ζωή Του, που είναι οι εντολές Του, για αυτές μιλάμε στην ουσία, είναι γεμάτες από ευσπλαχνία και αξιοπιστία. Ο Θεός είναι λοιπόν αγαθός και κυρίως αξιόπιστος, τηρών τις υποσχέσεις Του. Σε ποιους? Για όλους εκείνους που επιζητούν να μάθουν με αληθινό ζήλο, για να ωφεληθούν οι ίδιοι και το περιβάλλον τους και όχι για να γίνουν αυτοί αρχηγοί, απλά να ευεργετηθούν και να ευεργετήσουν. Να μάθουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι με το γνήσιο ζήλο τον νόμο του Θεού και να τα εφαρμόσουν στις ειδικές λεπτομέρειες. Δηλαδή να πάρουν αυτόν τον γενικό νόμο, παραδείγματος χάρη αγαπάτε αλλήλους, και να το κάνουν πράξη στην καθημερινότητά τους. Πώς θα αγαπήσουν τους συγγενείς, πώς θα αγαπήσουν τους φίλους, πώς θα αγαπήσουν τους εχθρούς, πώς θα αγαπήσουν τους συναδέλφους και ούτω καθεξής. Άρα, σε κάθε περίπτωση, όλοι οι δρόμοι οδηγούν και καταλήγουν στον αγαθό και ευθύ Θεό μας. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη, η αμαρτία μου, πολύ γαρεστή. Για να δοξαστεί το όνομά σου, που μαζί με τις πολλές ιδιότητες και ονόματα που έχεις, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι έχεις πολύ έλεος, ότι είσαι πολύ έλεος και πολύ εύσπλαχνος, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου τις πολλές. Έρχομαι σαν νικέτης. Και ζητάω από σένα ηλασμό, δηλαδή συγχώρεση, ευσπλαχνία και αγάπη. Ηκέτης είναι αυτός που έχει συντριβεί από τα λάθη του, ο τραυματίας, ο κατατρεγμένος, ο κυνηγημένος, αυτός που πληρώνει τις λανθασμένες του επιλογές και καταφεύγει στο Θεό. Και υψώνοντας τα χέρια, αμέσως μπαίνει υπό την προστασία του Θεού, όπως και στην αρχαία ελληνική θρησκεία οι ηκέτες που κλείνονταν στους ναούς δεν πειραζόνταν από εχθρούς και από άλλους, γιατί θεωρούνταν πρόσωπα ιερά. Έτσι λοιπόν και εσύ, Θεέ μου, δέχεσαι την ηκεσία μου και έρχεσαι να θεραπεύσεις, δηλαδή να διαγράψεις τις αμαρτίες μου τις πολλές. Τι είσαι στην άνθρωπος φοβούμενος των Κύριων? Ποιος είναι αυτός που έχει φόβον Θεού? Αυτόν νομοθετήσει αυτό εν οδώ η ηρετήσα του. Σε αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο που διακρίνεται για το γνήσιο και αληθινό φόβο του Κυρίου, σε αυτόν ο Θεός θα διδάξει και θα νομοθετήσει το πρέπον, το σωστό, το θεοπρεπές, το θεομίμητο, το τέλειο, αρκεί ο ίδιος να το θελήσει. Η ψυχή αυτού εναγαθής αυλιστήσεται. Η ζωή του ίδιου ανθρώπου, αυτού που έχει φόβον Θεού, θα εγκατασταθεί και θα ζήσει μόνιμα μέσα στα αγαθά. Προσέξτε, όχι μόνο τα πνευματικά αγαθά, αλλά και ο Θεός στέλνει και όσα υλικά αγαθά χρειάζονται οι φοβούμενοι το όνομά Του, οι θέλοντες να είναι πιστοί στις επαγγελίες Του και κυρίως δούλοι γνήσιοι και ιοί πνευματικοί του Θεού, αληθινοί, όλοι οι δίκαιοι άνθρωποι εξασφαλίζονται και στην υλική τους διαβίωση. Και εκεί που πολλές φορές φτάνουν
στο έσχατο σημείο έρχεται ο Θεός πάλι να τους πλουτίσει με αγαθά. Νομίζω η ιστορία του Ιώβ είναι πολύ χαρακτηριστική σε όλα τούτα, μια και την ακούσαμε και σχετικά πρόσφατα. Και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίνει. Και ο δίκαιος άνθρωπος, αυτός που έχει φόβον Θεού, όχι ο αθεόφοβος, σιγά σιγά η φήμη του, η δόξα του, που είναι αντανάκλαση της Θείας Δόξας, θα γεμίσει όλη τη γη. Κρατέωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών και η Διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Ο Κύριος ενισχύει με δυνατό και κρατεό τρόπο τη ζωή του δικαίου ανθρώπου. Και θα τον κρατά πάντοτε ενισχυμένον, όπως σε όλες τις υποσχέσεις του κάνει φανερό, θα είναι αδιάψευστος ο Θεός. Δηλαδή θα τηρήσει τους λόγους του, τις επαγγελίες του. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον ότι αυτός εξπάσε εκ παγίδος τους πόδους μου. Κάθε φορά λοιπόν σηκώνω τα μάτια μου ψηλά, θυμηθείτε αυτό που είπαμε στην αρχή του ψαλμού, σηκώνω την ψυχή μου δηλαδή ψηλά, την ύπαρξή μου, γιατί προς τα εκεί θα είναι η βοήθειά μου και αυτός θα τσακίσει τις παγίδες και θα ελευθερώσει, θα αποσπάσει από τις παγίδες του πονηρού, από τις παγίδες της ολιγοπιστίας, της απιστίας, του θεομίσους. Θα αποσπάσει την ύπαρξή μου, τα πόδια μου που συνήθως πιάνονται στα δόκανα. Επίβλεψον επ' εμέ και ελεησόν με τη μονογενής και πτωχός ημί εγώ. Ρίψε λοιπόν, Θεέ μου, ένα βλέμμα σπλαχνικό και ελέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ταλαιπωρημένος, φτωχός, αλλά και μονογενής. Παρέμεινα μόνος, εγκαταλείφθηκα. Ο πόνος του Δαβίδ, ο μόνιμος πόνος του Δαβίδ. Ο πόνος των ευσεβών ανθρώπων, αυτή η μοναξιά, η βαθιά υπαρξιακή μοναξιά. Να βλέπεις όλους τους άλλους γύρω σου και εσύ να ακολουθείς το δρόμο της συνείδησης και της καρδιάς σου, της πίστεώς προς τον Θεό. Και να σου λένε όλοι, μα ποιοι τι θέλεις να παραστήσεις. Ποιος νομίζεις ότι είσαι. Αφού όλοι πάνε προς τα εκεί, αφού όλοι κάνουν αυτό, αφού αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση. Εσύ τι θέλεις να παραστήσεις. Δήθεν ότι μόνο εσύ τηρείς το θέλημα του Θεού και κανένας άλλος. Συνηθισμένες κουβέντες τις μέρες μας. Και καταλαβαίνετε με προφανείς τους λόγους και τις αιτίες. Αλλά όπως λέει ο Οσιακής Μνήμης Γέροντας Εμιλιανός, όταν ένας άνθρωπος ταχθεί στον Θεό, δηλαδή θέλει να γίνει είτε μοναχός, είτε να θέλει να ζήσει με ευσέβεια, είναι μονοκέρωτος. Δηλαδή όπως ο ρινόκερος έχει ένα κέρατο και αυτό ακολουθεί, μόνον ένας προορισμός υπάρχει στη ζωή του. Δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του με άλλες επιλογές, παρά μόνον η επιλογή του να είναι σταθερά ενωμένος με τον Θεό ή να ακολουθήσει τη μοναστική ζωή. Επομένως, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πως όταν η επιλογή μας είναι ο Θεός, θα πρέπει να είναι μόνον αυτή και τίποτε άλλο. Γιατί πολλές φορές θα χρειαστεί να αποφασίσουμε στη ζωή μας ανάλογα με τα πώς το υπαγορεύει η φωνή του Θεού μέσα μας, δηλαδή η συνείδηση. Και θα δούμε μεγάλους πληθυσμούς, μεγάλες πλειοψηφίες, μεγάλες κοινωνικές ομάδες, σπουδαίους ανθρώπους, πνευματικούς ανθρώπους, εκκλησιαστικούς ανθρώπους και άλλους ανθρώπους να μας λένε πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά που μάθαμε, δεν είναι αυτά που μας έμαθαν ίσως και οι ίδιοι, αλλά λόγω συνθήκων παρασύρθηκαν από αυτό που λέμε το ρεύμα της εποχής, το πνεύμα της εποχής και ξέχασαν το Θεό.
ας συζητούμε από τον Θεό ταπεινά και απλά. Να μας κρατά σε καρδία νύφουσα και συνείδηση καθαρή και ομιλητική. Γιατί στα χρόνια που θα ακολουθήσουν και οι εποχές και οι κατατάξεις και αλλαγές που γίνονται ήδη και κυοφορούνται και αρχίζουν και φανερώνονται, θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μοναξιά των πνευματικών ανθρώπων, τη μοναξιά των καλών και ενάρετων κληρικών, τη μοναξιά των ανθρώπων που αγωνίζονται να τηρούν το θέλημα του Θεού. Αν διαβάσετε την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, στην ουσία είναι η ιστορία των δικαίων. Ποιοι ήταν αυτοί? Στα Σόδομα και τα Γόμορα, σε μια πόλη χιλιάδων, ήταν μόνον ένας ο δίκαιος και του είπε ο Θεός φύγει από εκεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι συνθήκες δεν έγιναν τότε και τελείωσαν, αλλά επαναλαμβάνονται σε κάθε ανθρώπινη εποχή, πολύ δε περισσότερο στα αποκαλυπτικά χρόνια που μας αξίωσε ο Θεός να ζούμε. Όσο λοιπόν θα περνάει ο καιρός, τόσο θα ακούμε συνέχεια αυτό το ερώτημα, τι θέλεις να παραστήσεις, αλλά εμείς θα προσπαθούμε πάντοτε να ακούμε τη συνείδηση και να δεχόμαστε την καθοδήγηση και την προστασία του Θεού σε κάθε βήμα της ζωής μας, ακόμα και όταν μας προδώσουν και οι πιο κοντινοί και οι πιο δικοί μας άνθρωποι, ακόμα και όταν χρειαστεί να πάρουμε αποφάσεις εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας. «Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με». Βλέπετε πως η μοναξιά δημιουργεί στην ψυχή μία θλίψη, έναν πόνο, μία στενοχώρια. Γι' αυτό, τώρα που πλήθυναν οι θλίψεις μου, εσύ Κύριε, ελευθέρωσέ με, γλίτωσέ με, βγάλε με από τις ανάγκες μου, από τα στριμώγματα της καθημερινότητάς μου. Βλέπετε, όσο θα περνάει ο καιρός, τα στριμώγματα αυτά θα γίνονται όλο και πιο στενά και οι παγίδες όλο και πιο πυκνές και η πορεία του δικαίου ανθρώπου όλο και πιο μοναχική. Από όλα αυτά, βοηθός, ελευθερωτής, υπερασπιστής και διασώστης της ζωής μας μόνον ο Κύριος. «Είδε την ταπεινωσήν μου και τον κόπο μου και άφες πάσας τας αμαρτίας μου». Μερικοί αναρωτιόνται εάν με την προσευχή μπορούμε να γλιτώσουμε από ασθένειες, από δυσκολίες, οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να πω τίποτε περισσότερο πέραν των συμβάντων τα οποία όλοι μας, είτε στην προσωπική ζωή, είτε στις ζωές των Αγίων και των εναρέτων ανθρώπων γνωρίζουμε. Ότι εκεί δηλαδή που υπάρχει το απόλυτο αδιέξοδο, έρχεται ο Θεός και δημιουργεί δρόμο από εκεί που δεν υπάρχει. Για να το κάνει αυτό, βλέπει την ταπείνωση ενός ανθρώπου. Ποια είναι η ταπείνωση? Η αίσθηση πως είμαι παντελώς αδύναμος, ακόμα και αν έχω δυνατότητες, ακόμα και αν μπορώ να ξεγλιστρήσω. Ναι, μεν θα κάνω αυτό που μπορώ σαν άνθρωπος, αλλά ξέρω όμως πως αυτό δεν θα είναι ολοκληρωμένο, δεν θα είναι πλήρες, εάν δεν ομολογήσω στο Θεό την απόλυτη αδυναμία μου. Δηλαδή, να πω στο Θεό, εντάξει Θεέ μου, μπορεί ίσως να ξεγλιστρήσω, αλλά εγώ έχω 10% πιθανότητες. Βάλε και εσύ τις άλλες 90, για να ολοκληρωθεί το έργο της σωτηρίας μου. Καταλάβατε, αδελφοί? Πρέπει να ξεκινούμε την οποιαδήποτε προσευχή μας σε δύσκολη στιγμή, σε στιγμή στενοπού, μοναξιάς που ανέφερα και προηγουμένως, με την αίσθηση πως Κύριε δεν μπορώ μόνος μου. Αυτό είναι που ελκύει τη χάρη του Θεού, αυτό είναι που φέρνει προστασία, αυτό είναι που φέρνει λύση, αυτό είναι που φέρνει διέξοδο. Μόνον αυτό. Τίποτε άλλο. Γι' αυτό ας είμαστε πάντοτε ταπεινοί στο να ζητάμε από το Θεό και να μας προστατέψει και να μας καθοδηγήσει. Δεν μας το χρωστά, απεναντίας. Όσο ομολογούμε την αδυναμία μας, τόσο δείχνουμε στο Θεό πόσο ανάγκη τον έχουμε και πόσο το χρέος μας θα είναι ανεξόφλητο σε εκείνον. Και μαζί με τα αμαρτήματά μας ρίχνουμε και τα χρέη μας, δηλαδή τις όποιες σωτηρίες μας πρόσφερε ο Θεός δωρεάν χωρίς αντάλλαγμα, ρίχνουμε λοιπόν και τα χρέη μας
στα πόδια του Θεού και λέμε, Κύριε, εδώ είμαι με τις ελλείψεις μου και με τα μηδενικά μου. Βοήθησέ με, μη με εγκαταλείψεις. Είδα τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμείς εσάν. Κοίταξε γύρω μου, έμεινα μόνος. Αυτό που λέγαμε. Οι εχθροί μου, παμπληθείς γύρω μου. Όσο πάνε και πολλαπλασιάζονται. Κάθε μέρα προστίθεται και καινούργιοι και καινούργιοι. Και οι φίλοι μου λιγοστεύουν. Μέχρι που θα μείνω τελείως μόνος. Και όλοι αυτοί που μέχρι χθες με αγαπούσαν, μου συμπαραστεκόντουσαν, αισθανόμουν κι εγώ ένα κομμάτι από εκείνους και εκείνοι ένα κομμάτι δικό μου, μου λένε τώρα ότι δεν θέλουν να έχουν καμία μερίδα, καμία σχέση εναντίον μου. Και η αγάπη τους μετατράπηκε σε μίζος, σε αποστροφή. Με δείχνουν με το δάχτυλο, με δείχνουν με την κουκούλα, με καταδίδουν. Βλέπετε, πολλά συμβάντα της καθημερινότητάς μας. Φύλαξον την ψυχή μου, κερίσε με, μην κατεσχηθήνε ότι ήλπισα έπισε. Φύλαξε τη ζωή μου, την ύπαρξή μου και γλίτωσέ με για μια ακόμα φορά. Μην ντροπιαστώ και χαρούν οι εχθροί μου ότι ξέρεις και ο Θεός του τον εγκατέλειψε και έμεινε ξεγύμνοτος από την χάρη, από τη βοήθεια, από την προστασία. Άρα σε τι Θεό πίστευε, βλέπετε, όλα έχουν την αξία τους και τη σημασία τους. Τίποτε δεν πρέπει να υποτιμάμε. Όλα αυτά αποτυπώνουν, όπως είπαμε και προηγουμένως, την απέχθεια των ανθρώπων που ολιγοπίστησαν, που πρόδωσαν τον Θεό, που απομακρύνθηκαν από κοντά Του και τη διάθεση να κάμουν όμοιους τους, ακόμα και τους ελάχιστους που επιμένουν να λατρεύουν τον Θεό, να πιστεύουν στον Θεό, να πιστεύουν στο θαύμα, να Τον ακολουθούν με ταπείνωση. Το τονίζω, με ταπείνωση, όχι με έπαρση, όχι με απέτηση από τον Θεό. Περιμένουν στη γωνία τους ανθρώπους της ευσεβίας για να τους δείξουν με το δάχτυλο και να πούν ορίστε και εσύ που πίστευες στα θαύματα και στις θεραπείες και σε όλα τα λοιπά που σου ταξε ο Θεός σου. Να, σε εγκατέλειψε. Βγες και πες το. Καταλάβατε πόσο δύσκολος είναι ο αγώνας του ανθρώπου της ευσεβίας να νικήσει τους δισταγμούς μέσα από τον ίδιο του τον εαυτό αλλά και κυρίως από το περιβάλλον που κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο αρνητικό. Πάντες γάρι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διώχθησονται. Σε κάθε εποχή θα διώκονται οι άνθρωποι της ευσεβίας. Και θα διώκονται, ξέρετε, ο πικρότερος διωγμός για τους πιστούς ανθρώπους δεν είναι ο διωγμός των εχθρών της πίστεως, των δηλωμένων εχθρών της πίστεως, αλλά ο διωγμός των ανθρώπων που ήμασταν στο ίδιο σκάμα μέχρι χθες και από σήμερα βρέθηκαν μαζί με τους εχθρούς της πίστεως δια της ολιγοπιστίας και βρέθηκαν απέναντι. Και μας λένε αυτοί, τι θέλεις να παραστήσεις εσύ, γραφικέ. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με μη κατασχεθήνε το ήλπισα έπισε άκακη και ευθύς εκολόντομη ότι επιμεινά σε Κύριε. Οι μόνοι οι οποίοι επέμειναν κοντά μου είναι όσοι δεν μπορούν να έχουν κακία για τους ανθρώπους και όσοι πιστεύουν με ευθύτητα σε σένα ότι είσαι Θεός αληθινός στις υποσχέσεις σου και οι ίδιοι προσπαθούν με όλη τους την αδυναμία, ομολογώντας την αδυναμία τους και την αμαρτία τους, να έχουν μία ευθύτατη, μία καθαρή, μία όσο το δυνατόν άμεμπτη σχέση μαζί σου. Γιατί όλοι αυτοί και εγώ τελευταίος είμαστε όσοι μείναμε κοντά σου περιμένοντας τη λύτρωση και την εκπλήρωση των επαγγελιών σου. Γιατί ο Θεός όλα τα ακούει. Όλα τα δέχεται και όλα τα εκπληρώνει. Αλλά όταν θέλει Αυτός, όχι όταν θέλουμε εμείς. Αυτό είναι το νόημα και της υπομονής εξάλλου. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ελευθέρωσε, Θεέ μου, και εμένα, λέει ο Δαβίδ, από όλες τις θλίψεις μου και τους πειρασμούς μου, ελευθέρωσε και τον πιστό σου λαό, φωνή του οποίου είμαι εγώ, ο βασιλιάς του. Και στέκομαι εγώ ενδιάμεσος για να σου μεταφέρω τα αιτήματά του και να πάρω από σένα τη χάρη και τις απαντήσεις για να τους τις μεταφέρω σε όλους, τον καθέναν υπήκοο. Αυτός λοιπόν ο πιστός λαός που άλλοτε σε εγκαταλείπει και άλλοτε βρίσκεται κοντά σου, αυτός ο λαός σε οικετεύει ώστε να έρθεις και να τον βοηθήσεις.
Και εδώ ολοκληρώνεται αυτός ο υπέροχος ψαλμός που, όπως είδατε, έχει πολλές αντιστοιχίες. Αν όχι με την τωρινή συγκυρία μόνον, σίγουρα με όλη μας τη ζωή και ένα μεγάλο κεφάλαιο της πνευματικής μας ζωής που είναι ο διωγμός υπέρ της πίστεως και η στοχοποίηση των χριστιανών σε κάθε εποχή και η μοναξιά και η στενοπή που πρέπει να περάσει ο κάθε άνθρωπος της ευσεβίας για να νιώσει την αναψυχή που του χαρίζει ο Θεός στο τέλος. Τη δόξα και τη νίκη της Αναστάσεως. Χριστός Ανέστη, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας χαριτώνει. Μέχρι την άλλη Τρίτη, να είστε πάντα ευλογημένοι από τη χάρη του Θεού.